το παιδί είναι ξεχωριστή οντότητα, είναι κάτι άλλο. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει μόνο του. Θα πρέπει να του μάθεις, αφού δεν είσαι εσύ από πάνω του, να το προστατεύεις, και εκεί μπορεί να κουμπώσει λίγο και η κακοποίηση, πρέπει να το μάθεις να προστατεύεται μόνο του. Τι είναι καλό, τι είναι κακό άγγιγμα. Ναι, η αγκαλιά είναι καλή. Και όλες οι αγκαλιές είναι καλές. Είναι πάντα η αγκαλιά καλή. Το σώμα τους ανήκει. Ότι τα παιδιά θα αποφασίσουν για το σώμα τους, είναι δικό τους. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει γι' αυτό. Τι κάνω όταν νιώσω ανασφάλεια? Κάθομαι εκεί, λέω το stop. Και πώς το λες το stop? Ο κύριος σκοπός είναι αυτός. Να δημιουργηθούν παιδιά, πολίτες αύριο μεθαύριο, που θα έχουν υγιείς σχέσεις. Θα είναι ευτυχισμένοι. Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση? Γιατί θα μας δώσει ένα καλύτερο αύριο. Θα μας δώσει μια καλύτερη ζωή. Μαρία, πρώτη κομβική ερώτηση. Όταν μιλάμε για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εννοούμε ότι θα πάμε να μιλήσουμε στα παιδιά για το σεξ, τι είναι και πώς γίνεται ενδεχομένως? Όχι. Για εξήγησέ μας λοιπόν. Η ομπρέλα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι μεγάλη. Ξεκινάμε από τα συναισθήματα και μαθαίνουμε στα παιδιά να εκφράζουν όλα τους τα συναισθήματα χωρίς φόβο. Για ποια συναισθήματα μιλάμε, ποια κουμπώνουν σε αυτή την περίπτωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης? Όλα κουμπώνουν, αλλά κυρίως το συναίσθημα της ανασφάλειας και πότε εγώ, όταν νιώσω ότι δεν θέλω να προχωρήσω κάτι, πρέπει να το σταματήσω. Και δεν έχει και κανένας δικαίωμα να με πιέσει να προχωρήσω. Και αυτό πώς χτίζεται, από πότε, γιατί πάει το μυαλό μου πολύ 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 πίσω. Και πολύ πολύ καλά κάνει. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί, από ηλικία 0. Είναι η συνένεση που λέμε. Ναι. Πρέπει να μάθουμε τον τροχό της συνένεσης. Να μάθουμε και το ίδιο το παιδί. Και βέβαια αυτό, για να δουλέψει, πρέπει να γίνουμε εμείς καθρέφτες. Άρα εκπαιδευόμαστε και εμείς. Εμείς πρώτα εκπαιδευόμαστε για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε το παιδί μας. Δεν μπορούμε να του λέμε ότι υπάρχει αυτός ο τροχός της συνένεσης, που υπάρχει το ίσως, που υπάρχει το ότι μπορώ να σταματήσω, μπορώ να πω όχι, μπορώ να αλλάξω γνώμη, αλλά εμείς οι ίδιοι να μην το κάνουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για αυτόν τον τροχό της συνένεσης, λοιπόν, για να καταλάβουμε και εμείς που πρώτη φορά το ακούμε. Για μένα είναι εντελώς καινούριος όρος. Τι είναι ο τροχός της συνένεσης? Η συνένεση δεν είναι μόνο να ρωτάω κάτι και να περιμένω να ακούσω ένα ξεκάθαρο νόημα. Είναι και αυτό. Αλλά είναι και να προσπαθήσω να συμφωνήσω σε κάτι που αρέσει και στους δυο μας. Okay. Αυτό τα παιδιά, εκτός από την ηλικία 0, αργότερα δουλεύεται και μέσα στο παιχνίδι τους. Α, θέλουμε να παίξουμε, Ανδριανή, θες να παίξουμε κρυφτό? Όχι. Τι θα ήθελες να παίξουμε? Okay. Εδώ είναι ένα παιδί που έχει δουλέψει το κομμάτι της συνένεσης. Σωστά. Η συνένεση είναι και από τις δύο μεριές. Σωστά. Θα ήθελα να παίξουμε κυνηγητό, ας πούμε. Εμένα δεν μ' αρέσει το κυνηγητό, Ανδριανή. Μήπως θα ήθελες να παίξουμε αγαλματάκια? Μου φαίνεται καλύτερο, π.χ. Και εκεί συμφωνούμε ότι τα αγαλματάκια είναι ένα παιχνίδι που αρέσει και στους δύο. Άρα πάμε και σε αυτόν που θέλει και σε αυτόν που δεν θέλει. Σωστά. Για να το συγκεράσουμε. Σωστά. Και αυτό συμβαίνει σε όλη μας τη ζωή, σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μας. Από μία πίτσα που θα διαλέξουμε να πάρουμε, από μία σοκολάτα που θα διαλέξουμε να μοιραστούμε, από ηλικία 0, όπως ακριβώς το λέμε, από όταν το παιδί θέλει να βάλει, δεν θέλει να βάλει μία πάνα, και η μαμά βιάζεται και αρχίζει και το πιέζει να του βάλει την πάνα, αλλά αυτό θέλει λίγο να μείνει ελεύθερο, γιατί έχει σκάσει με αυτή την πάνα. Και αυτό πώς σχετίζεται με την πάνα, που η μαμά θεωρεί ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή? Με το συγκεκριμένο ζευγάρι παπούτσια, δίνω απλά παραδείγματα, με το τι φαγητό θα φάει, με το ποιο ρούχο θα βάλει, με το τι τσάντα θα πάρει για το σχολείο. Και πάει λέγοντας με το τι άθλημα θα κάνει και μπορώ να το συνεχίσω. Αυτό πώς σχετίζεται με την, θα το φτάσω στην άκρη, με τη σεξουαλική μου αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους? Καταρχάς αποφασίζει κάποιος άλλος για μας εκείνη τη στιγμή. Αποφασίζει η μαμά. Δεν μπορεί. Αυτός ο πληθυντικός που πολλές μαμάδες χρησιμοποιούν, αρρωστήσαμε, ναι, αγοράσαμε, αρχίσαμε γυμναστήριο ή μπαλέτο ή οτιδήποτε, δεν είναι σωστός. Το παιδί είναι ξεχωριστή οντότητα, είναι κάτι άλλο. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει μόνο του. Άλλο να του πω εγώ ποιες εναλλακτικές έχει μέσα στην απόφασή του και λίγο να του πω τα θετικά και τα αρνητικά και άλλο να το πιέσω. Δεν μπορεί να σου λέει «ζεσταίνομαι»
και εσύ να αποφασίσεις ότι όχι, θα κρυώσεις, βάλε 100 μπλούζες. Ξέρεις, εκεί τώρα έρχεται το αιώνιο δίλημα εσωτερικό της μάνας. Τώρα να το εμπιστευτώ το παιδί μου. Μα τι ξέρει τώρα αυτό 6 χρονών να μου πει ότι ζεσταίνεται, που έξω έχει 20 βαθμούς και εγώ έχω ψοφήσει το κρύο. Και εγώ θα σου πω, ωραία. Και πόσες ώρες της ημέρας είσαι μαζί του? Δεν είμαι. 1-8 ώρα τουλάχιστον. Είσαι. Δεν είσαι. Ναι. Ούτε το 8 ώρο είσαι. Είναι στο σχολείο, πάει στις δραστηριότητες, μέχρι να είσαι εσύ από τη δουλειά, αν δεν είναι στο ηλοήμερο, κάποιος άλλος το προσέχει. Οπότε θα πρέπει να του μάθεις, αφού δεν είσαι εσύ από πάνω του, να το προστατεύεις, και εκεί μπορεί να κουμπώσει λίγο και η κακοποίηση, πρέπει να το μάθεις να προστατεύεται μόνο του. Και εμείς δεν το βοηθάμε, δεν το χτίζουμε αυτό στα παιδιά μας, ε? Εμείς το χτίζουμε όταν το αφήνουμε να πάρει εκείνο τις αποφάσεις, όταν του δίνουμε τα κατάλληλα όπλα. Ωραία. Που ένα από αυτά είναι και το άγγιγμα. Τι είναι καλό, τι είναι κακό άγγιγμα. Ναι, η αγκαλιά είναι καλή. Mm-hmm. Και όλες οι αγκαλιές είναι καλές. Είναι πάντα η αγκαλιά καλή. Και είναι θεμητή πάντα. Έλα μωρέ Γιώργο, Ανδριανή. Φίλησε τη θεία σου. Θεία σου είναι, γιατί δεν θες? Είναι τελείως λάθος αυτό. Δεν θέλει εκείνη τη στιγμή για τους δικούς του λόγους. Ας διαλέξει ένα άλλο χαιρετισμό, ας πει ένα γεια, ας πει ένα κόλλα πέντε. Αλλά αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρει το ίδιο το παιδί. Όταν εμείς επιμένουμε, φίλα, το θείο, τη θεία, τον παππού, τη γιαγιά, κάτσε στα πόδια να σε πάρουν μια αγκαλιά και μα έλα τώρα, είναι δικός μας άνθρωπος. Και το παιδί θα το κάνει, αν επιμείνουμε πάρα πολύ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, το χειρότερο σενάριο εξέλιξης? Ένας κακοποιητής, να το ξεκινήσω από εκεί, στο χειρότερο σενάριο, ένας κακοποιητής, ο οποίος δεν θα είναι άγνωστος, γιατί μέχρι τώρα εμείς λέγαμε, α, πρόσεχε τον άγνωστο, δεν είναι έτσι. Είναι πρόσεχε το γνωστό, γιατί κάνει μικρά-μικρά βηματάκια. Αυτό είναι που το ξητάρει. Έρχεται, κερδίζει την εμπιστοσύνη τη μαμά του μπαμπά, έπειτα του παιδιού, άρα είναι γνωστός, οπότε θα δεχθεί και στα πόδια του να κάτσει. Και να ακουμπήσει και σε σημεία και να κάνει και αγγίγματα, ή και αγγίγματα να μην κάνει, να του δείξει ένα βίντεο. Ναι. Γυμνό. Μια φωτογραφία γυμνή. Να αγδυθεί ο ίδιος. Και αυτό είναι κακοποίηση. Βεβαίως. Ένα λιγότερο βαρύ σενάριο ποιο θα ήταν? Πώς επηρεάζει την προσωπικότητα του παιδιού μας όταν επιμένουμε να κάνει πράγματα που το ίδιο δεν θέλει? Άρα δεν ακολουθεί τα δικά του θέλω. Οπότε ακόμη και σε μία φιλική σχέση θα ακολουθεί πάντα τον φίλο που τον αγαπά. Όπως αγαπά και τη μαμά και την ακούει. Μαρία, εσύ όταν μπαίνεις σε τάξεις μέσα, γιατί δουλεύεις με παιδιά πολύ πολύ μικρών ηλικιών, από τον νηπιαγωγείο ακόμα, έτσι? Σωστά. Και με παιδιά του δημοτικού. Στα ναι. παιδιά του νηπιαγωγείου τι ακριβώς κάνεις, γιατί θέλω να το κάνω εικόνα. Πώς μιλάει ένας ειδικός, ένας κοινωνιολόγος εν προκειμένου που έχεις εστιάσει, έχεις δουλέψει, έχεις μελετήσει, έχεις σπουδάσει πάνω σε αυτό το κομμάτι, πώς προσεγγίζει τα παιδιά και τα βοηθάει να τα βάλουν όλα αυτά σε μια σειρά και να θωρακιστούν? Μέσα από το παιχνίδι. Στην ουσία, είπες την κατάλληλη λέξη, φτάνει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που θα τα θωρακίσω, είτε αυτό είναι μια σχέση φιλική, είτε αργότερα μία σχέση που θα έχει με ένα συμμαθητή σε μεγαλύτερη ηλικία ή με έναν κακοποιητή. Εσείς κάνετε παιχνίδια μέσα στη συνάντηση που κάνετε στο σχολείο. Θα κάνετε το παιχνίδι σας με απότερο σκοπό τι? Για σένα πια, φεύγοντας από εκεί, τι θέλεις τα παιδιά να έχουν καταλάβει? Ότι το σώμα τους ανήκει. Ότι τα παιδιά θα αποφασίσουν για το σώμα τους, είναι δικό τους. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει γι' αυτό. Ότι έχουν κάθε δικαίωμα, δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Υπάρχει ο τρόπος διαχείρισης, ο καλός ή ο κακός. Οπότε ξεκινάω λίγο από τα συναισθήματα, μιλάω για τον τρόπο διαχείρισης, φτάνω στην ανασφάλεια, στο τι κάνω όταν νιώσω ανασφάλεια. Κάθομαι εκεί, λέω το stop. Και πώς το λες το stop? Και ερχόμαστε λίγο όσο μπορώ, που αρκετοί πάρα πολλοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί δουλεύουν πολύ την αυτοεικόνα, που είναι σημαντική. Πώς θα σταθείς να πεις το όχι? Για να πεις το όχι όπως πρέπει, να σταθείς στο ύψος σου και να το πιστεύεις, πρέπει να έχεις καλή αυτοεικόνα. Μάλιστα. Διαφορετικά ο άλλος θα πατήσει στο «δεν θέλω» ναι. και θα συνεχίσει. Δεν έχεις επιβληθεί. Αισθάνεται ότι έχει χώρο να πιέσει, να περάσει το δικό του. Έτσι. Τους μιλάω για το καλό και το κακό άγγιγμα. Τους λέω ότι ναι, θα φύγεις. Και πού θα πας να μιλήσεις?
Μιλάμε για το δίκτυο ασφαλείας. Πού θα πας να μιλήσεις, τη μαμά και στον μπαμπά? Ναι, αλλά δεν είσαι πάντα με τη μαμά και τον μπαμπά. Πάμε να δούμε. Πού βρίσκεσαι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, σε ποιους χώρους βρίσκεσαι? Και τους λέω κιόλας ότι δεν είναι απαραίτητο σε κάθε χώρο που βρίσκεσαι να υπάρχει κάποιος ο οποίος εμπιστεύεσαι. Είναι εντάξει να μην τον εμπιστεύεσαι. Ναι. Και πάντα βέβαια, όταν γυρίσουμε στο σπίτι, μιλάμε στους ενήλικες που εμπιστευόμαστε. Και μιλάω πάντα με τους ενήλικες που εμπιστευόμαστε, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στο σπίτι του κάθε παιδιού. Αυτό σκεφτόμουν, ότι υπάρχουν και σπίτια που ο κακοποιητής είναι μέσα στο σπίτι. Άρα και εκεί με κάποιο τρόπο πρέπει τα παιδιά να τα θωρακίζουμε στο ποιους εμπιστεύονται. Και η διαπαιδαγώγηση αφορά μόνο στα παιδιά ή και στους γονείς? Πρώτα πρέπει οι γονείς να μάθουν πώς θα το διαχειριστούν για να γίνουν οι καθρέφτες, να φύγουν και από τα ταμπού, να απαντήσουν και στα παιδιά, χωρίς να φανεί ότι μπλοκάρανε. Είναι πολύ σημαντικό. Να. Γιατί εκεί το παιδί δεν θα έρθει να ξαναρωτήσει. Πρέπει να μας έχει εμπιστοσύνη, πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα μαθαίνουν από φίλους, από τους καλοθελητές που έρχονται για να τα πλησιάσουν και να πούνε «έλα», και που οι οποίοι θα γίνουν και κακοποιητές αύριο μεθαύριο. «Εγώ σε καταλαβαίνω, καλύτερα από τον μπαμπά και την μαμά, έλα να στα εξηγήσω εγώ». Και θα είναι και το μυστικό και στο διαδίκτυο. Μαρία, υποθέσουμε ότι έχουμε δύο γονείς εκπαιδευμένους. Ή τέλος πάντων, ας μην πάμε στους πολύ εκπαιδευμένους, να πάμε σε δύο γονείς κανονικούς ανθρώπους που κάτι ξέρουν, έχουν και μερικές απορίες και αρχίζουν τα παιδιά τους να τους ρωτούν πράγματα. Ή αρχίζουν τα παιδιά τους από μία ηλικία και μετά, λόγω των ορμονών, να έχουν μία άλλη επαφή με το σώμα τους. Πώς το διαχειρίζεται ο γονιός? Ποιος γονιός μιλάει στο παιδί, μιλάει ο πατέρας στα γόρη, η μαμά στο κορίτσι, τι τους λέει, μέχρι πού το φτάνει? Καλό λοιπόν θα είναι να μιλήσει ο γονιός που είναι του ίδιου φίλου. Γιατί αυτός καταλαβαίνει καλύτερα τι συμβαίνει στο σώμα του παιδιού. Και τεχνικά, ας πούμε. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ίδιο το παιδί μπορεί να προτιμήσει αν είναι αγόρι τη μαμά γιατί έχει καλύτερη σχέση, γιατί νιώθει πιο άνετα. Okay. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Αν η μαμά δεν ξέρει να το απαντήσει για κάτι που έχει να κάνει με το σώμα το ανδρικό, ποια είναι η πιο σοφή απάντηση? Οτιδήποτε για να μην ξέρει, πέρα από το αντρικό το σώμα, είναι εντάξει να λέει, παιδί μου δεν ξέρω πώς θα σου απαντήσω. Θα μάθω όμως και θα επανέλθω. Το κακό, Αντριανή μου, είναι να μην γυρίσει. Να το ξεχάσει. Okay. Να το αφήσει. Ή να τραπεί και να το αποφύγει. Αυτό πήγα να πω. Να το αποφύγει. Γιατί από κάπου θα την πάρει την απάντηση. Και αυτό που λέω σε όλους, δεν είναι πιο καλά να τους δίνετε εσείς τις πληροφορίες σύμφωνα με τις δικές σας αξίες, τα δικά σας πιστεύω. Σωστά. Από το να πάει σε ένα ξένο, σε ένα φίλο που δεν ξέρει. Στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, γιατί πληροφορίες πλέον παίρνουμε από το πρωί από την τηλεόραση. Και ό,τι ώρα θέλουμε έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία. Στο τι γίνεται, πώς γίνεται και όλα. Και πολλές φορές αυτές οι πληροφορίες είναι λάθος. Σωστά. Δηλαδή, μη γελιόμαστε. Τα παιδιά μας έχουν πρόσβαση σε πορνό, σε τσόντες, να το πω πάρα πολύ απλά, από πάρα πολύ νωρίς, αν δεν έχουν μπει φίλτρα στις συσκευές στο σπίτι που είναι συνδεδεμένες με το ίντερνετ ή οπουδήποτε αλλού βρεθούν τα παιδιά, μια χαρά πρόσβαση έχουν και δυστυχώς η εικόνα που θα πάρουν και είναι και λάθος. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει στην κανονική ζωή, όλο αυτό το σοου που θα δουν μπροστά τους. Μα έχω ακούσει. Μα το σεξ είναι βία. Από πού το είδε τώρα αυτό? Από κάπου το είδανε τα παιδάκια αυτό. Μέχρι ποιο σημείο μιλάμε στα παιδιά? Κάθε φορά κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά. Τα πάμε μέχρι εκεί που μας ρωτάνε. Ωραία. Συνήθως, όποιες πληροφορίες δεν καταλαβαίνουν, θα τις πετάξουν κιόλας. Ναι. Και θα επανέλθουν. Μας καθοδηγούν λίγο. Μας καθοδηγούν, ναι. Τώρα, ναι. Έρχονται γονείς και μου λένε, «Μα έχει φτάσει η έκτη δημοτικού και δεν μου έχει πει τίποτα». Δεν με έχει ρωτήσει. Τίποτα. Ούτε μία ερώτηση δεν μου έχει κάνει, μα γιατί τώρα εγώ θα το περιμένω. Εκεί λέω, υπάρχουν τόσο ωραία βιβλία για να ξεκινήσει μία συζήτηση. Σε αυτές τις ηλικίες ακόμα. Και μην πεις και τίποτα. Αγόρασε το βιβλίο και άστο στο τραπέζι. Να υπάρχει. Είναι σε μεγαλύτερη ηλικία τα παιδιά μας. Και πες ότι εμείς δεν το σκεφτήκαμε, πες ότι ντρεπόμασταν, δυσκολευόμασταν. Μιλάμε σε ηλικίες πια, γυμνάσιο, λύκειο και δεν έχει γίνει ποτέ η κουβέντα στο σπίτι. Και όταν λέω η κουβέντα, τι εννοώ? Όχι απαραίτητα πως είναι η ερωτική πράξη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους,
και για απλά άλλα πράγματα, και για τις προφυλάξεις και για τις ανεπιθυμίδες εγκυμοσύνες και για τα νοσήματα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα και για τις σχέσεις με το σώμα σου και για όλα. Δεν έχει γίνει ποτέ καμία κουβέντα για τους χύψη λόγους. Έρχομαι εγώ, φέρνω το θέμα στο οικογενειακό τραπέζι και λέω στα παιδιά μου σήμερα θα σας μιλήσω γι' αυτό. Ή παιδί μου που θες να με ρωτήσεις κάτι γι' αυτό. Πώς το κάνει η μάνα ή ο πατέρας ο δόλιος? Καλό θα είναι μέσα από ερωτησούλες να τα ξεκλειδώσουμε. Για πες να σημειώσω μερικές. Για το κοινό. Ναι, για το κοινό. Έχεις παιδάκι μου καμία σχέση? Δεν ξέρω σε τι αναφέρεις. Σας αρέσει κανένα αγοράκι? Όχι, μη με ρωτάς τέτοια πράγματα, θα σου πει. Μη με ρωτάς τέτοια πράγματα. Δεν θες να το μοιραστούμε? Έλα ρε μάνα, τώρα όχι. Τι ακαθόμαστε να λέμε, αν έχω σχέση και αυτά. Τίποτα δεν έχω. Άρα κάτι τρέχει με την επικοινωνία μας. Mm-hmm. Άρα αυτό, όσο μεγαλώνει, και που θέλω να καταλήξω είναι ότι όσο πιο, σε πιο μικρή ηλικία ξεκινήσουμε τέτοιες κουβέντες και δείξουμε ότι δεν είναι ταμπού, τόσο πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Τόσο πιο πολύ αυτό το παιδάκι τώρα που είναι κλειδωμένο σε αυτή την ηλικία, θα είναι πολύ δύσκολο να ξεκλειδώσει. Είναι πολλά τα περιστατικά γυναικοκτονιών στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο και αυτούς τους αριθμούς αν κάνουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις από τις μικρές ηλικίες? Είναι ένας τρόπος θωράκισης της κοινωνίας? Αυτή η προσέγγιση γίνεται και στα αγόρια. Ναι. Οπότε αν τους έχουμε μάθει ότι υπάρχει συνένεση, ότι πρέπει να ακούς το όχι του άλλου, ότι πρέπει να ακούς τώρα αυτή τη στιγμή εγώ άλλαξα γνώμη, δεν θέλω άλλο, ας προχωρήσαμε, τώρα δεν θέλω να ολοκληρώσουμε την πράξη. Mm-hmm. Όταν το παιδάκι το έχει μάθει να το ακούει αυτό, τότε δεν θα είναι ένας τρόπος να το σταματήσουμε και αυτό το κομμάτι? Ξέρεις, σκεφτόμουν ότι με όλα αυτά καλώς κάνουμε και μιλάμε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση υπό το πρίσμα του ότι κινδυνεύουμε από αυτή την αλληλεπίδραση, διότι παίρνει διαστάσεις, μάλλον έχει εκφάνσεις δύσκολες, προβληματικές, αλλά την ίδια στιγμή η σεξουαλική αλληλεπίδραση των ανθρώπων είναι υγεία. Και είναι και από τη φύση δοσμένο για να συνεχίσει το είδος να υπάρχει. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να υπάρχει αυτό το είδος στον πλανήτη που λέει ο λόγος. Αλλά είναι μία από τις ομορφότερες εμπειρίες της ζωής μας. Και το έχουμε ξεχάσει αυτό, έχουμε δαιμονοποιήσει. Αυτό το λέω συνέχεια στους γονείς. Λέω, γιατί ντρέπεστε να μιλήσετε? Γιατί τι είναι το σεξ, δεν είναι μία απόλαυση? Ναι. Είναι μία απόλαυση, λοιπόν γιατί ντρέπεστε? Δεν είναι κάτι, δεν σας αρέσει, δεν το κάνετε. Γιατί λοιπόν βάζετε τα πρέπει στα παιδιά σας, στον οργανισμό, γιατί? Mm-hmm. Ναι, οκ, okay, να το κάνεις. Όχι βέβαια το πρωί μέχρι το βράδυ και συνέχεια, γιατί και κάτι τρέχει, οπότε πάλι απευθυνόμαστε σε ένα ψυχολόγο. Αλλά με ιδιωτικότητα, στο δικό σου χώρο. Και εκεί λοιπόν ο γονιός χρειάζεται ένα συμβουλευτικό πλαίσιο. Βέβαια. Τι είναι σωστό, τι είναι ισορροπημένο, τι είναι υγιές. Ξέρουμε, ας πούμε, και στο κομμάτι του αυνανισμού, πόσα χρόνια ακούγαμε ότι προκαλεί διάφορες βλάβες. Θα αρρωστήσεις άμα το κάνεις. Θα αρρωστήσεις, θα τυφλωθείς, θα. Και αρχίζει αυτή η ενοχοποίηση της σχέσης με το σώμα μου, της σχέσης με την απόλαυση που αισθάνεται το σώμα μου. Άρα, εκεί που είναι κάτι υγιές, όμορφο, εμείς το έχουμε βάλει πάρα πολλά βαρύδια αρνητικά. Τα οποία τελικά εμείς θα τηρούμε. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι λέμε στο παιδί μας κάτι τέτοιο και επειδή δεν είναι καλό το σεξ, εμείς δεν το κάνουμε? Όχι. Θέλω να πιστεύω πως όχι, ότι οι άνθρωποι κάνουν σεξ, γιατί είναι υγεία. Κάνουν σεξ, λοιπόν, γιατί? Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όταν το παιδί μας το έχουμε δουλέψει με όλη αυτή τη μεγάλη ομπρέλα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, δεν του ξυπνάμε ένστικτα πιο νωρίς. Δεν το ξεπονηρεύεται, δηλαδή. Ναι. Δεν το κάνουμε αυτό. Ίσα-ίσα που για να ολοκληρώσει, και το λένε έρευνες αυτό, δεν το λέω εγώ, για να ολοκληρώσει μια σχέση, θα ψάξει να βρει όλα αυτά που του έχουμε δουλέψει. Το σεβασμό, το να ακούει το όχι, όλη την αλληλεπίδραση στη σχέση του, που είναι δύσκολο πράγμα να το βρεις. Καλά, ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν είναι εύκολο. Με πολλές ειδικότητες. Οπότε θα αργήσει. Και το λένε έρευνες. Να κλείσουμε με κάτι πρακτικό. Ωραία. Και όχι εύκολο. Το φορτίζω γιατί είναι φορτισμένο από μόνο του. Πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου
Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. Με ποιον τρόπο π.χ. να το καταλάβω, γιατί ακούμε πολλές πληροφορίες, είμαστε πιο alert οι γονείς πια. Ή πώς θα καταλάβω ότι το παιδί μου βάλεται από κάποιον κακοποιητή. Έχει αρχίσει κάτι να συμβαίνει και να έρχεται ανισορροπία και δυσκολία στη ζωή του. Ή να έχει μια περίεργη σχέση με έναν άνθρωπο που δεν θα έπρεπε να την έχει. Συνήθως υπάρχει δωροδοκία από έναν κακοποιητή. Οπότε θα δούμε πολλά δωράκια να έχονται στο σπίτι. Να. Θα δούμε χρήματα που δεν δώσαμε εμείς. Θα δούμε να μην τρώει το παιδί, επειδή να μην θέλει να πάει στο σχολείο ή στο χορό ή όπου του συμβαίνει αυτή η κακοποίηση. Να αποφεύγει. Δεν κοιμάται. Σε πιο μικρές ηλικίες μπορεί να η ενούρηση, δηλαδή να επανέλθει, ναι, να επιστρέψει. Ναι, ναι, ενώ δεν το είχαμε. Το είχαμε ξεπεράσει αυτό το κομμάτι. Ή στις ζωγραφιές μπορεί να δούμε ότι ξαφνικά, με μεγάλη λεπτομέρεια, ζωγραφίζει τα γενετικά όργανα του αντίθετου φύλου. Ή αν είναι το κοριτσάκι 5η, 6η δημοτικού, που έχει αρχίσει πλέον και σχηματίζεται το σωματάκι, να αρχίζει να ντύνεται λίγο πιο, πώς να το πω, να δείχνει το στήθος του. Θα είναι του, πιο σεξουαλικοποιημένη η εμφάνισή του. Ναι. Και η συμπεριφορά του. Και η συμπεριφορά του. Και η συμπεριφορά του. Ή να χρησιμοποιεί κουβέντες που πριν δεν χρησιμοποιούσε πάνω στο σεξ ή οποιαδήποτε πράξη. Να είναι πιο πρόστιχο, να το πω, σε αυτά που μιλάει. Η πρώτη κίνηση που κάνουμε ποια είναι? Εγώ θα το πήγαινα σαν Μαρία σε έναν ειδικό. Να δω αν όντως συμβαίνει κάτι, να το ξεκλειδώσω λίγο. Κάνουμε κουβέντα με το παιδί μας. Εννοείται και κάνουμε. Φαντάζομαι όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολο να ανοιχτεί το παιδί, Αν δεν έχει αν την δεν επικοινωνία που πρέπει μαζί μου και να ξέρει ότι να του δώσουμε να καταλάβει ότι και να του συμβαίνει, δεν φταίει το ίδιο. Γιατί λειτουργεί και το κομμάτι των τύψεων εκεί. Πολύ μεγάλο Ποτέ κομμάτι. Ποτέ δεν φταίει ένα παιδί. Άρα η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να συμβουλευτούμε έναν ειδικό για να μας κατευθύνει πώς θα βοηθήσουμε το παιδί το ίδιο. Σωστά, αφού έχουμε κάνει μια μικρή κουβέντα εμείς. Απλά δεν σταματάμε στη μικρή κουβέντα. Από τη στιγμή που υπάρχει κάτι που μας έχει μπει στο μυαλό ότι κάτι συμβαίνει. Μα βλέπω αυτά και αυτά τα κομμάτια. Ναι, θα κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, αλλά ας πάμε και σε έναν ειδικό να δούμε. Ήταν η Μαρία Καράμπελα, κοινωνιολόγος, και συζητήσαμε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αν αισθάνεστε ότι αυτό το βίντεο θα είναι χρήσιμο και για κάποιον άλλον, μοιραστείτε το μαζί του. Και αν σας αρέσουν αυτά που κάνουμε εδώ στο κανάλι μας, πατήστε εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια.